Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε λίγο. Ναι, εντάξει, θα τακτοποιηθούμε. Εντάξει, δεν θα γίνει καμία ερώτηση. Θα σας διαβάσω με το δελτίο τύπου ακριβώς όπως έχει. Εντάξει. Είμαστε εντάξει, είστε εντάξει. Σεβασμιότητε, μου πατάτε λίγο εδώ. Ωραία, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Είναι μεγάλο. Είμαστε στον αέρα, σεβασμιότητε. Τώρα μισό λεπτό. Σας ακούμε, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 16 Μαρτίου 2020 η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου προκειμένου να επανεκτιμήσει τις αποφάσεις της εξαιτίας της εκθετικής αυξήσεως των κρουσμάτων του κορονοϊού. Στη συνεδρία παρέστησαν και οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες των 11 Ιερών Μητροπόλεων της Αττικής, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και οι σεβασμιότατοι ενημερώθηκαν για τους κινδύνους διασποράς του κορονοϊού από τον κύριο Σωτήριο Τσιόδρα, καθηγητή λοιμοξιολογίας και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προσκλήθηκε υπό του Μακαριωτάτου Προέδρου προς το σκοπό αυτό. Μετά την ενημέρωση, ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση. Κατόπιν της συζητήσεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισε 1. Οι ιεροί ναοί να παραμείνουν ανοιχτοί για κατηδίαν προσευχή των πιστών. 2. Παρακαλεί τους πάντες και ιδιαιτέρως τους ηλικιωμένους ανθρώπους και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να παραμένουν στις οικίες τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρονισμός τους με άλλους συνανθρώπους τους. Ο καθένας πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι φορέας του συγκεκριμένου ιού, τον οποίο οφείλει να μην μεταδώσει στο διπλανό του και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάξει τους συνανθρώπους του και τον εαυτό του. Με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, λοιπόν, υποδεικνύει την λιτή τέλεση της Θείας Λειτουργίας από την ερχομένη Κυριακή 22 Μαρτίου του 2020 μέχρι του Σαββάτου του Λαζάρου 11 Τετάρτου του 2020 από 7 έως 8 το πρωί ως και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού. 3. Αναβάλλονται προσωρινώς όλες οι καθημερινές ιερές ακολουθίες και όλα τα προγραμματισμένα μυστήρια βαπτίσεως και γάμου. Εν περιπτώσει δε ανάγκης, η τέλεση των ανωτέρων μυστηρίων θα πραγματοποιείται με την παρουσία αποκλειστικώς και μόνο των γονέων, του αναδόχου και του παρανύμφου. 4. Οι κηδείες θα πραγματοποιούνται εντός του Ιερού Ναού με την παρουσία μόνον του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του και κοιμημένου. Καθόμοιο τρόπο θα τελούνται και τα μνημόσυνα μόνον επί του τάφου των και κοιμημένων. 5. Στις ιερές μονές θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες υπό των μοναστικών αδελφοτήτων άνευ της συμμετοχής προσκυνητών. 6. Υιοθετεί όλα τα μέτρα που λαμβάνει άμεσα η ελληνική πολιτεία για την αντιμετώπιση διασποράς του ιού και το ίδιο θα πράξει σε οτιδήποτε άλλο υποδειχθεί σε σχέση προς την πορεία εξέλιξης του ιού κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 7. Συνιστά ηρεμία, αυτοσυγκράτηση, εμπιστοσύνη στις υγειονομικές αρχές και στην κυβέρνηση και προτρέπει στην αποφυγή δημιουργίας αισθήματος πανικού και ανασφαλείας. Τονίζει δε και πάλι ότι η υποχρέωση όλων είναι η συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής και στις εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών δημοσίας υγείας σύμφωνα και με τις προηγούμενες εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου. 8. Εκτιμά τη διακριτικότητα με την οποία η πολιτεία εκφράζει τον σεβασμό της προς το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών της Εκκλησίας μας. Δηλώνει επίσης ότι εάν η εξέλιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην απόφαση για τη λήψη επιπλέον εκτάκτων μέτρων θα επανέλθει προκειμένου να εξεταστεί και πάλι το θέμα. Οι αποφάσεις αυτές της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι αποτέλεσμα
της καινοτικής και αγαπητικής διαθέσεως της Εκκλησίας μας και της Βουλήσεώς της να αγκαλιάσει το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν στην πατρίδα μας. Προτρέπει τους χριστιανούς μας κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 10 και 4 να προσεύχονται μαζί μας στα σπίτια τους υπέρ της καταπάψεως του πειρασμού και της νόσου και υπέρ της ενισχύσεως του θυσιαστικού έργου των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των επιστημόνων ερευνητών, τους οποίους και ευγνωμόνως ευχαριστεί και ευλογεί. Ήδη στα μοναστήρια μας έχει σημάνει συναγερμός αδιάλειπτης προσευχής. Ευχή όλων μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να παράσχει ανάπαυση στους ήδη και κοιμημένους αδελφούς μας από το θανατηφόρο αυτό ιό και την εξύψους παρηγορία στους πεθούντες συγγενείς τους, δεόμεθα δε για τη θεραπεία και ταχύ ανάρρωση των νοσούντων και πλήρη εξάλληψη της φοβεράς αυτής δοκιμασίας. Η λειτουργία 7 με 8 με κόσμο. Δεν θα απαντήσω, αυτό θα είναι το σαφές. Θα γίνεται με η προτροπή λέει να μείνουν στα σπίτια τους εκείνοι ακριβώς. Για τους ευπαθείς. Ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω. Είναι το δελτίο, αυτό ακριβώς, ακριβώς όπως ανακοινώθηκε το δελτίο τύπου. Τα μέτρα της έτσι. Πολιτείας λένε όχι για συνάκριση, το αφήνετε στην πολιτεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.